τελευταία εξέλιξη είναι ότι έχουμε καθολικό περιορισμό στη γη, στην περιοχή του Παλαιοκάστρου. Το νέο δεδομένο είναι αυτό. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα κρούσματα, ο συνολικός αριθμός από την πρώτη μέρα που παρουσιάσει το φαινόμενο είναι 38 θετικά κρούσματα. Στόχος και σκοπός όλων μας είναι πρώτον να εξασφαλίσουμε μια σταθερότητα για την υγεία της περιοχής των ανθρώπων του Παλαιοκάστρου, όπως καταλαβαίνετε, και το δεύτερο ζητούμενο από όλους μας είναι να μην έχουμε διασπορά του κορονοϊού πέραν της τοπικής κοινότητας ή στις όμορες τοπικές κοινότητες ή στην περιοχή του Δήμου Σιτίας, του αστικού κομματιού. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Προσπαθούμε όλοι με ό,τι μέσα έχουμε να διαχειριστούμε ένα περιστατικό το οποίο πρώτον μας ευνηδίασε και δεύτερον είναι τέτοια η έκτασή του που καταλαβαίνετε ότι η συνδρομή όλων πρέπει να είναι δεδομένη και η συνδρομή πρώτα των πολιτών και μετά των εμπλεκομένων υπηρεσιών. Και γιατί λέω πρώτα των πολιτών, διότι ξέρετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όσο και αν προσπαθήσουν κάποιες υπηρεσίες, όσο καλή διάθεση να υπάρχει, αν δεν έχουμε τη συνδρομή των ίδιων συνδημοτών μας, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από το να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά που επιβάλλονται. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η ατομική ευθύνη όλων μας αυτή τη στιγμή κρίνεται. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να βγούμε από μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, η οποία εκτός των συνεπειών που έχει στην υγεία όλων μας, που είναι και το πρώτο στόχο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δημιουργεί και ένα κάρο αριθμίες και μύρια όσα προβλήματα στην καθημερινότητα όλων μας, που καταλαβαίνετε ότι είναι ένας λόγος να μείνουν άλλα πράγματα πίσω, τα οποία σύμφωνα με τους σχεδιασμούς έπρεπε αυτή τη στιγμή να προχωρούν. Να παρακαλέσω άλλη μια φορά, κάνω έκκληση, όλοι οι συνδημότες, όχι μόνο της περιοχής του Παλαιοκάστρου, να τηρούν τα μέτρα απαρέγκλιτα. Δεν γίνεται, εάν δεν κρατήσουμε τις αποστάσεις, εάν δεν φοράμε μάσκες, εάν δεν τηρούμε τους περιορισμούς που πρέπει να τηρήσουμε, δυστυχώς, όπως βλέπετε, το φαινόμενο από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να πάρει τέτοια έκταση που να είναι ανεξέλεγκτο. Ευτυχώς, η μέχρι τώρα πορεία των νοσούντων είναι πάρα πολύ καλή. Η ενημέρωση που έχω από το νοσοκομείο για τους όσους νοσηλεύονται είναι ότι είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία τους. Μακάρι να πάνε όλα καλά και στη διάρκεια των 15, των 10 ημερών που θα έχουμε και τους περιορισμούς, τους καθολικούς περιορισμούς στην περιοχή, να εκλείψει το φαινόμενο και να επανέλθουμε σε ρυθμούς οι οποίοι πρέπει να υπάρχουν για την τοπική κοινωνία. Γενικά με την τοπική κοινωνία του Παλαιοκάστρου έχουν τεθεί και κάποια θέματα τελευταία από κατοίκους της περιοχής και σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά τους, διευκολύνσεις δηλαδή, αλλά και σε ό,τι αφορά περαιτέρω την προστασία της δημόσιας υγείας στην περιοχή. Είτε με την, να γίνουν και άλλα τεστ, είτε να βρεθεί κάποιος χώρος όπου θα πηγαίνουν και θετικά ενδεχομένως κρούσματα. Έχουν γίνει συζητήσεις, έχουν κάποιο νεότερο πάνω σε αυτά τα θέματα που έχουν θέσει κάτι. Να σας απαντήσω. Καταρχήν να σας πω ότι υπήρξε μια πρόταση για μεταφορά των νοσούντων σε κάποια κλειστή δομή σε ένα τα ξενοδοχεία που υπάρχουν στην περιοχή Παλαιοκάστρου. Από τους ίδιους εννοείται, έτσι. Από τους ίδιους, ναι. Από πολλούς κατοίκους. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι το είδαμε με θετική προσέγγιση. Μίλησα ήδη με την περιφέρεια, με τον κύριο την Περιφερειάρχη. Είναι σε μια συνεννόηση με τον κύριο Περιφερειάρχη, επειδή υπάρχει ένα διαδικαστικό θέμα στην εκταμείευση κάποιου ποσού, το οποίο αναλογεί στον κάθε ένα ο οποίος θα είναι υποτίθεται ωφελούμενος της συγκεκριμένης δομής. Περιμένουμε τη διαδικασία, αν ευοδοθεί το κομμάτι αυτό, το διαδικαστικό, όπως σας είπα, το οικονομικό κομμάτι, είναι πολύ πιθανό να η πρόταση συγκεκριμένη να προχωρήσει. Σε ό,τι έχει να κάνει στο κυκλοφορία και στις διαδικασίες που πρέπει να υπάρχουν μέσα στην τοπική κοινότητα, το γνωρίζετε ότι ναι μεν είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα, αλλά δίδεται όμως η δυνατότητα να υπάρχουν κάποια καταστήματα τροφίμων τουλάχιστον, τα οποία μπορούν να προμηθευτούν τα απαραίτητα
με όλα τα μέτρα παλιά ασφαλείας, με όλους τους κανονισμούς, γιατί όπως είπαμε, πρώτη στο είναι οι ίδιοι εμείς να καταλάβουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης και να πάρουμε την κατάσταση ο καθένας, το μερίδιο που το αναλογεί στις πλάτες του. Είναι το πρώτιστο. Όσο και αν προσπαθήσουν οι υπηρεσίες, όσο κατασταλτικά μέτρα και αν υπάρξουν, όσα rapid test και να γίνουν, ό,τι και να γίνει, αν εμείς οι ίδιοι δεν καταλάβουμε, το επαναλαμβάνω, γίνομαι κουραστικός, αλλά με συγχωρείτε, αν δεν καταλάβουμε εμείς οι ίδιοι τη σοβαρότητα της κατάστασης, το πρόβλημα δυστυχώς δεν θα έρθει. Άρα κάποιοι άνθρωποι που νοσούν, υπάρχει κάποια, τέλος πάντων, δυνατότητα να εξυπηρετηθούν με κάποιο τρόπο, δηλαδή να πηγαίνουν κατοίκων κάποιοι... Κοιτάξτε να δείτε, το φαινόμενο καταρχήν να πούμε ότι δεν παρουσιάζεται πρώτη φορά. Το φαινόμενο είναι διάρκειας τώρα εδώ και 8-9 μηνών σε όλο τον κόσμο. Οι συγκεκριμένες οδηγίες για τους νοσούντες είναι σαφείς. Περιορισμός σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο, απολύμανση του χώρου και όσο γίνεται μικρότερη επαφή με τους συγκάτοικους, ας πούμε, όποιοι και αν είναι αυτοί, άμεσοι συγγενείς, και με όλα τα ενδεικνύωμα μέτρα προφύλαξης. Είναι μέτρα τα οποία τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Εκτιμώ ότι αν όλοι αναλογιστούμε το μέγεθος του προβλήματος και αναλάβουμε την ευθύνη μας, είτε νοσούμε είτε δεν νοσούμε, εκτιμώ ότι το πρόβλημα θα περάσει πάρα πολύ γρήγορα. Σε ό,τι αφορά τα τεστ, είτε για την περιοχή του Παλαιτάστρου, είτε για την περιοχή ευρύτερα του Δήμου Σιτίας, από τις επαφές και την ενημέρωση που έχετε από τους αρμόδιους προφανώς, τι είναι η γένεση? Έχουμε στείλει έγγραφο και στην υπηρεσία και στον συγκεκριμένα στον κύριο Αρκουμανέα, στον πρόεδρο του ΟΔΗ, από τον οποίο ζητούμε να προχωρήσουν άμεσα στην... να σταλεί ένα κλιμάκιο, ούτως ώστε να συνεχιστούν τα τεστ και στην περιοχή του Παλαιτάστρου. Διότι από την πρώτη ενημέρωση που είχαμε, μας μιλούσαν ότι σύμφωνα και με τα πρωτόκολλα τα δικά τους, δεν υπήρχε λόγος από τη στιγμή που η περιοχή μπήκε σε καραντίνα να υποβληθούν άλλα τεστ. Υπάρχουν όμως κάποιες άλλες προτάσεις από την ιατρική κοινότητα, οι οποίοι λένε για το αντίθετο. Δεν είμαστε εμείς που θα κρίνουμε αν θα πρέπει να γίνουν σε όλους τεστ ή αν θα πρέπει να γίνουν σε όλους τεστ. Αυτό το κρίνουν πάντα οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι εντεταλμένοι υπηρεσιακοί, οι οποίοι έχουν αναλάβει το συγκεκριμένο ρόλο. Εμείς το ζητήσαμε, μπορώ να πω ότι το απαιτήσαμε και περιμένουμε κάποια απάντηση για το πώς θα κινηθεί και η συγκεκριμένη υπηρεσία και εμείς σε τοπικό επίπεδο. Και για την περιοχή ευρύτερα της Σιτίας. Έχει προγραμματιστεί μια διαδικασία να κάνουμε κάποια τεστ τη Δευτέρα στους εκπαιδευτικούς. Μετά την απόφαση που πήραμε στο Δήμο, η οποία έχει υπογραφεί ήδη για την μη λειτουργία των σχολείων την εβδομάδα την ερχόμενη, εκτιμώ ότι μπορεί να καθυστερήσουν λίγο τα τεστ για τους εκπαιδευτικούς και να προχωρήσουν διαδικασίες από τον ΕΟΔΗ, όπως έχουμε ενημερωθεί, σε κάποια τεστ τα οποία θα γίνουν στην κοινότητα για να έχουμε και μια εικόνα του τι συμβαίνει. Ένα σημαντικό, θεωρώ, δείγμα του τι σημαίνει στην περιοχή είναι η δειγματολογική έλεγχη που γίνονται από τα λίμματα της ΔΕΙΑΣ, που εκτιμώ ότι και από εκεί μπορεί να έχουμε μια έτσι σαφέστερη εικόνα του τι μπορεί να σημαίνει στην περιοχή.